όταν πριν από 35 χρόνια οι φοιτητές ύψωναν γροθιές και οδοφράγματα στους δρόμους του Παρισιού, δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι πως μετά από χρόνια θα ύψωναν το ίδιο το οικοδόμημα της εξουσίας. Πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πολλά από τα παιδιά του Μάη του 68. Λες και οι δρόμοι της πολιτικής σήμερα περνούν απαραίτητος μέσα από τους δρόμους του Παρισιού της δεκαετίας του 60. Βέβαια, η πόλη του Φωτός άφησε αφώτιστες πολλές από τις πλευρές της ιστορίας της εκείνης της εποχής. Ελάχιστοι, για παράδειγμα, γνωρίζουν πως ένα μεγάλο μέρος του αντιδικτατορικού αγώνα των Ελλήνων οργανώθηκε στη Γαλλία. Είναι περισσότεροι αυτοί που ξέρουν, βέβαια, πως αργότερα αυτός ο αγώνας ταυτίστηκε προκλητικά από τις μυστικές υπηρεσίες με την τρομοκρατία. Είναι βέβαια γεγονός πως η πρώτη προκήρυξη της 17 Νοέμβρη στάλθηκε στο Παρίσι. Είναι επίσης γεγονός πως ο ίδιος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξεκίνησε την ένοπλη δράση του από τη Γαλλία, όπως και πολλές άλλωστε οργανώσεις την εποχή εκείνη. Υπάρχει άραγε ένα μυστικό στο Παρίσι? Και αν υπάρχει κάτι, είναι αρκετά όλα αυτά για να πέσουν οι κατηγορίες εκεί όπου πριν από χρόνια υπήρχε η γενναιότητα? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρίσι, όχι όμως απαραίτητος και στην αλήθεια. Στις 22 Νοεμβρίου του 1975, η αγγλόφωνη εφημερίδα Athens News δημοσιεύει την είδηση της άφιξης του συνταγματάρχη Richard Wales στην Αθήνα. Αναλαμβάνει τη θέση του σταθμάρχη της ΙΑ. Είναι μια ασυνήθιστη είδηση που δεν ενδιαφέρει όμως κανένα. Ή σχεδόν κανένα. Στις 23 Δεκεμβρίου του 1975, ο Wales δολοφονείται έξω από το σπίτι του μπροστά στα μάτια της γυναίκας του. Οι εφημερίδες την επόμενη μέρα εξηγούν την εκτέλεση Wells ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ πρακτόρων. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι κρυμμένη σε έναν φάκελο στην οδό Edgar Guinel στο Παρίσι. Ένα κόκκινο άστρο πάνω σε ένα κείμενο με την υπογραφή «Επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη». Στην ανήσυχη Γαλλία της δεκαετίας του 70 φτάνει η πρώτη προκήρυξη της 17 Νοέμβρη. Φτάνει συγκεκριμένα στην εφημερίδα Λιμπερασιόν με έναν τρόπο που μόλις σήμερα, μετά από 30 χρόνια, αποκαλύπτεται. Για τρεις δεκαετίες οι μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες αναζητούν το μυστικό της γέννησης της 17 Νοέμβρη στο Παρίσι και φτιάχνουν βεβαίως τα δικά τους μυστικά. Ο Ζαν Γκινέλ, δημοσιογράφος της Λιμπερασιόν για 30 χρόνια, συγγραφέας της ιστορίας της εφημερίδας που ίδρυσε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, θεωρεί εκείνη την πρώτη σελίδα της Λιμπερασιόν του 1976 με την προκήρυξη της 17 Νοέμβρη το κουτί της Πανδώρας για αρκετούς ανθρώπους. Όταν έγινε η δολοφονία του Richard Wells, λίγες μέρες αργότερα, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο οποίος δεν ήταν πρακτικά διευθυντής της Λιμπερασιόν επειδή ήταν πολύ άρρωστος, τηλεφώνησε στον Σερ Ζιλί, ο οποίος διεύθυνε τότε την εφημερίδα, και του ζήτησε να περάσει από το σπίτι του για να του δώσει ένα έγγραφο που κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης είχε παραδώσει για τη Λιμπερασιόν. Ο Ζιλί δεν πήγε ο ίδιος, αλλά έστειλε τον Φρέντερικ Λοράν, ένα δημοσιογράφο ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ερευνών. Όταν πήγε στον Σάρτρ, ο ίδιος αναπαυόταν. Η Μισελ Βιάν όμως, χείρα του συγγραφέα και μουσικού Μπόρις Βιάν, έδωσε στον Λοράν ένα φάκελο. Ο Λοράν το πήρε και επέστρεψε στη Λιμπερασιόν. Όταν άνοιξε το έγγραφο, κατάλαβε πως πρόκειται για την προκήρυξη για τη δολοφονία του Ρίτσαρντ Βέλς. Αυτή την προκήρυξη υπέγραφε μια άγνωστη ομάδα που λεγόταν 17 Νοέμβρη. Στη Λιμπερασιόν διαβάσαμε το κείμενο. Ένα κείμενο αποκρουστικό, κοινικό, απολύτως κρύο. Και παίρνεται η απόφαση να μην δημοσιευτεί. Μπαίνει στο αρχείο και θεωρούμε ότι η ιστορία αυτή σταματάει εκείνη τη στιγμή. En principe, l'histoire de ce texte se termine à ce moment-là. Αυτό θεωρούν και οι ιδιοκτικές αρχές στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον αυτό διαραίουν σε εφημερίδες. Η δολοφονία Wells, λένε, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ πρακτόρων. Ένα χρόνο όμως αργότερα, ο Ευάγγελος Σμάλιος, βασανιστής στα χρόνια της Χούντας, εκτελείται όπως ακριβώς ο Wells. Μια νέα προκήρυξη φτάνει στη Λιμπερασιόν. Φτάνει η νέα προκήρυξη, στην οποία η οργάνωση αυτή έλεγε: εμείς κάναμε αυτή τη δολοφονία. Σας στείλαμε πριν από ένα χρόνο προκήρυξη της δολοφονίας του Richard Wells, αλλά δεν τη λάβατε υπόψη σας. Δεν καταλαβαίνουμε το γιατί, αλλά αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι να εξετάσετε τα δύο κείμενα και να επαληθεύσετε ότι έχουν γραφεί από την ίδια γραφομηχανή. Taper le texte de la deuxième revendication.
Εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν στην εφημερίδα ότι πρόκειται για την ίδια οργάνωση, αν και η δεύτερη προκήρυξη είχε έρθει με το ταχυδρομείο. Και δημοσιεύουν το κείμενο της δολοφονίας του Wells μαζί με το σχέδιο δολοφονίας. Τότε εγώ προσπάθησα, ήμουν ανταποκριτής της ελευθεροτυπίας στο Παρίσι και προσπάθησα να το έχω για την εφημερίδα μας. Είχαμε συνεννοηθεί και με τη διεύθυνση της εφημερίδας και επεδίωξα να έχω αυτό το κείμενο για να το δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας. Όπως θα έκανε δηλαδή κάθε δημοσιογράφος. Μου έδωσε το κείμενο, μου είπε έλα, το κείμενο θα δημοσιευθεί αύριο, έλα κατά τις 7 η ώρα για παράδειγμα, δεν μπορώ να θυμηθώ την ώρα ακριβώς, και θα σου δώσω το κείμενο, όπως και έγινε, και το αναμετάδωσα μέσα από τα γραφεία της Liberation. Αλλά βέβαια δεν μπορούσαμε να αναμεταδώσουμε, γιατί το κείμενο συνοδευόταν από ένα σχεδιάγραμμα, όπου έδειχνε την πορεία που ακολούθησαν, παρακολουθώντας μέχρι τον τόπο της δολοφονίας του σταθμάρχη της CIA, Richard Wells. Θυμόμουν έτσι ότι στο σχεδιάγραμμα που δείχναν την πορεία ήταν φτιαγμένο με ένα πράσινο μαρκαδόρο. Η δημόσια ιστορία της 17 Νοέμβρη μόλις είχε αρχίσει. Χρειάστηκε μικρό χρονικό διάστημα για να ανακαλύψουν οι πράκτορες της CIA πως η δημοσιοποίηση των ονομάτων των πρακτόρων τους στις εφημερίδες μαζί και του Wells δεν ήταν αποτέλεσμα διείσδυσης ξένων μυστικών υπηρεσιών. Ένας χολωμένος δικός τους πράκτορας, ο Φιλίπ Έιτζι, είχε μάθει σε μερικούς δημοσιογράφους πώς να εντοπίζουν από επίσημα έγγραφα τους κατασκόπους της CIA στις διπλωματικές αντιπροσωπείες. Δεν μπορούν όμως να ανακαλύψουν τους τρομοκράτες για δεκαετίες. Οι άνθρωποι της Liberation βρέθηκαν σε κλειό. Οι Αμερικάνοι πίστευαν πως οι δημοσιογράφοι γνώριζαν το σύνδεσμο μεταξύ 17 Νοέμβρη και Σάρτρ. Γάλλοι και Αμερικάνοι πράκτορες στρέφουν τις έρευνες στο περιβάλλον των Ελλήνων που την εποχή της Χούντας είχαν επαφές με τον Γάλλο φιλόσοφο. Ο κύκλος των ανθρώπων που πήραν μέρος στον αντικτατορικό αγώνα, κυρίως αυτών που έδρασαν στο Παρίσι, αποτέλεσε και τον πρώτο κύκλο των υπόπτων για τρομοκρατία. Η καταδίωξή τους και αρκετές φορές η δίωξή τους στηρίχθηκε λιγότερο σε στοιχεία και περισσότερο σε συμπεράσματα. Αφού αυτοί ήταν που έβαζαν βόμβες στο παρελθόν, αυτοί πρέπει να είναι και σήμερα. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της Επαναστάσεως. Η αμερικανική πολιτική, η οποία ήδη έχει στηρίξει τη Χούντα, δεν νομιμοποιεί βεβαίως ούτε την αντιστασιακή βία απέναντι στους συνταγματάρχες. Η λίστα των υπόπτων μέσα σε λίγο διάστημα περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις αντιδικτατορικές οργανώσεις. Ακόμη και ο δημοσιογράφος που μετέδωσε από το Παρίσι το περιεχόμενο της προκήρυξης είναι ύποπτος. Όπως και ο συντάκτης που δέχτηκε το τηλεφώνημα. Πόσο μάλλον όταν είναι παλιό μέλος αντιδικτατορικής οργάνωσης. Είναι αστείο αυτό και μάλιστα. Ναι, ξαφνικά έβγαλαν και ένα, θυμάμαι τότε, μία. Και είχαν τους πρωτεύοντες και μετά λέγανε δευτερεύοντες υπόπτους και αναφέρανε και το όνομά μου και λέγανε επειδή αναφερόντουσαν στην ανταπόκρισή μου, τίποτε άλλο. Και ούτε έχουν και ούτε ποτέ έχω πειράξει κανένα. Μα έγινε η αναμετάδοση του κειμένου, έγινε μέσα από τα γραφεία της Liberation. Και ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο συντάκτης τότε της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα γραφεία, δηλαδή αυτόν που μου έδωσαν να μεταδώσω το κείμενο, ήταν ο Δημήτρης ο Ψυχογιός. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να συνδεθεί, έπρεπε να τους δώσω το τηλέφωνο της Liberation, γιατί πώς αλλιώς θα με έπαιρναν. Τους τηλεφώνησα, έδωσα το τηλέφωνο, άλλωστε αυτοί παρακολουθούσαν και ξέρουν ακριβώς όπως έγινε και το λέω με ακρίβεια όπως έγινε και το αναμετάδωσα. Κάποιοι από αυτούς που είχαν γράψει ιστορία, όχι μόνο δεν την έβλεπαν να καταγράφεται πουθενά, αλλά έπρεπε να τη βλέπουν να επιγράφεται τρομοκρατία. Παρακαλώ. Όταν το 1967 η ομάδα των συνταγματαρχών έδινε τη χαριστική βολή στην πληγωμένη ελληνική δημοκρατία, η ίδια δεν έκανε και πολλά πράγματα για να σωθεί. Οι πολιτικές δυνάμεις της εποχής ήταν ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτό που θεωρούσαν στις αναλύσεις τους άδυνατο να συμβεί. Η ΑΤΕΣΑ γέμισε αιμόφυρτα κορμιά. Νησιά ολόκληρα έγιναν φυλακές. Οι έμπειροι πολιτικά
δεν βασανίζονταν μόνο από τη Χούντα, αλλά και από την αβεβαιότητα του πολιτικά ορθού. Η αντίσταση στη δικτατορία έπαιρνε τις πιο διαφορετικές μορφές. Αρκετές φορές ένοπλες. Μικρές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό άρχισαν να οργανώνονται ενάντια στη Χούντα. Οργανώσεις όπως το ΠΑΜ, 20 Οκτώβρη, η Δημοκρατική Άμυνα, το ΠΑΚ, κατέφευγαν συχνά σε εντυπωσιακές ενέργειες ενάντια στο καθεστώς. Με ξύπνησε ο Κώστας Παπαϊωάννου, εκδότης του Ποντικιού. Δυσκολεύτηκα να τον πιστέψω. Μου είπε: τα τάγκς είναι έξω. Είχε μια κοινή μας φίλη μαζί, η οποία έκλαιγε, την πίστεψα. Σηκώθηκα, έβαλα σε ένα χαρτοφύλακα δύο αλαξιές εσόρουχα, χαρτί, μολύβι, ένα τρανζίστορ και ένα μικρό σκάκι και έκτοτε δεν ξανάδα το σπίτι μου. Πάει αυτό το σπίτι. Έτσι βγήκαμε στην παρανομία. 10 μόλις μέρες μετά το πραξικόπημα, την ημέρα του Πάσχα, 30 Απριλίου 1967, έγινε η ιδρυτική σύσκεψη για το πατριωτικό μέτωπο. Τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και άλλους. Χαριτωμένο είναι ότι η ιδρυτική σύσκεψη γίνεται στην Κυψέλη, στο σπίτι του Παναγιώτη Δελιμίτσου, μετέπειτα βουλευτή και υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Το σπίτι ήταν δίπλα σε μία μονάδα της αεροπορίας. Λοιπόν, Πάσχα ήτανε, γιορτάζανε το γνωστό φανταρίστικο Πάσχα, όπου ο Μίκης, εκεί που μιλούσαμε, νόμισε ότι άκουσε δικά του τραγούδια από τη μονάδα. Και λέει: να, που υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται. Βεβαίως δεν ήταν δικά του τα τραγούδια. Πώς τόσο ταχύτατα καταφέραμε να λειτουργήσουμε? Το πρώτο είναι ότι ο αλυσμόνητος πάλι ο Δήμος Μαυρομάτης, ο φίλος μου, ο οποίος και δεν έχει καταγραφεί πουθενά, τον βρήκε η δικτατορία στο Ηράκλειο, γιατί ήταν επικεφαλής των Λαμπράκηδων στην Κρήτη. Το πρωί της δικτατορίας έγινε διαδήλωση στο Ηράκλειο, η μοναδική στην Ελλάδα κατά της δικτατορίας. Το δεύτερο, προσπάθησε να συλλέξει όπλα που ήταν εύκολο στην Κρήτη. Αλλά η τότε ηγεσία του Κουκουέ, η Μίνα Ιγιάννου, τον ανακάλεσε, τον φέρανε στην Αθήνα όπου συνελήφθη. Πρόλαβε και είπε στην Άννα, τη γυναίκα του, την Άννα Μεταξωτού, πρόλαβε και της είπε ότι είχε την πρόνοια και είχε φέρει 2 χρόνια πριν από το εξωτερικό ένα πολύγραφο και τον είχε στην πάντα για ώρα ανάγκης. Θα τον δώσει στον Γιώργο, σε μένα δηλαδή. Έτσι βρέθηκε ο πολύγραφος στα χέρια μου και βγάλαμε ταχύτατα την Νέα Ελλάδα σε άλλους χώρους, όπως ήταν ο Όμιλος Παπαναστασίου των Διανοουμένων, στον οποίο μετήχε και ο σημερινός Πρωθυπουργός ο Σιμίτης. Αρχίζουν διεργασίες που εξελίχθηκαν στη συγκρότηση της Δημοκρατικής Άμυνας και αυτοί προσανατολίζονται ακόμα και στη χρήση της ένοπλης βίας, τουλάχιστον με τη μορφή των βομβών, αν και συγκέντρωναν και όπλα. Εγώ και οι άλλοι 10 περίπου συναγωνιστές που συλληφθήκαμε για συγκεκριμένες κατηγορίες, είχαμε συγκεκριμένους στόχους και προχωρήσαμε σε σαμποτάζ ή ανατινάξεις ή σειρά βομβών, τοποθετήσεων βομβών. Κύρια δράση ήταν 67-69, όπου γι' αυτό και εμείς καταδικαστήκαμε σε πολύχρονες ποινές. Εγώ είχα δικαστεί σε 145 χρόνια και 6 μήνες φυλακή κατά συγχώνευση 25, που είναι η ανώτατη ποινή στην Ελλάδα, για 30-32 εκρήξεις κλπ. Δελεάζονται πέρα από το Γαλλικό Μάι από το αντάρτικο πόλις του Μαριγκέλα και τον Τουπαμάρος στη Γερμανία, στην Λατινική Αμερική, έχουν σύμβολό τους στον Γκεβάρα
Στρέφονται λοιπόν προς τον δυναμικό αγώνα που περιλαμβάνει και τη χρήση όπλων και βομβών. Οι μικρές οργανώσεις της αντιδικτατορικής δράσης γρήγορα συναντούν τα μεγάλα οράματα της εποχής. Τον Μάη του 68, τον Τζε Γκεβάρα, τα λατινοαμερικάνικα κινήματα. Μια μαχητική ομάδα με πυρήνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι 20 Οκτώβρη. Το όνομα 20 Οκτώβρη, τότε υπήρχε ένα ρεύμα. Όλη η υπόθεση του Μαΐου 68 στο Παρίσι είχε γίνει από μια οργάνωση που ονομαζόταν 22 Μάρτη. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν μπορούσαμε, είχαμε και ένα αντιαυταρχικό χαρακτήρα, δεν είχαμε ποτέ ηγεσία και δεν θέλαμε και κανένα βαρύγδουπο όνομα. Ακόμη και τα ψευδόνυμα ήταν εντελώς τρέχοντα. Δεν υπήρχε κανένας Μεγαλέξανδρος και Ναπολέοντας και δεν ξέρω τι ήταν. Και έτσι και το όνομα ήταν απλώς η πρώτη μέρα που δράσαμε. Βόμβα στο άγαλμα του Τρούμαν. Ίσως ήταν η κορυφαία συμβολική ενέργεια, η οποία έχει και την ευτυχή κατάληξη να γύρει το άγαλμα, να πάρει μια κλίση προς τα αριστερά, όπως είπε κάποιος, και να το πάρουν από εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στέναμε μηνύματα στα δημοσιογραφικά πρακτορία, κυρίως του εξωτερικού, με το σύστημα επικοινωνίας που είχαμε, με τους συντρόφους που είχαμε έξω. Και ήδη τα πρακτορία στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία έλεγαν ότι σήμερα το βράδυ στις 2 η ώρα θα σκάσουν 2 βόμβες στις 23 Οκτώβρη. Το έλεγαν στο δελτίο των 12 το βράδυ. Δεν αναγνωρίζαμε δεν υιοθετούσαμε εκ των υστέρων τις ενέργειες που κάναμε. Έχει αρχίσει από νωρίς, βρέχει. Έχουμε ετοιμάσει τις 3 βόμβες. Παίρνουμε τις 2 αναζεύγως, 2 σύντροφοι, μία βόμβα. Και πήγαμε, τοποθετήσαμε στα φρουρούμενα αυτοκίνητα της Χούντας, τους κινητούς σταθμούς της τηλεόρασης. Οι βόμβες αυτές ήταν σε τσάντες νάιλον που χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές, οι σπουδαστές για να βάλουν τετράδια μέσα. Κοινές χαρτοφύλακες που λέγαμε. Είχαμε συνδέσει τους χαρτοφύλακες με λάστιχα μαύρα, αυτά που κάνουν τις φεντόνες, τα παιδιά. Αν μην ξεχνάτε ότι εμείς μεγαλώσαμε και με τις φεντόνες. Είχαμε το λάστιχο κουβάρι στο χέρι, αφήσαμε το λάστιχο την τσάντα από υπομάλης που την κρατούσαμε κάτω τη μασχάλη, έπεσε με το βάρος, έκανε σαν γιογιό όταν ήρθε στο ύψος του πεζοδρομίου, με μία κίνηση με το πόδι πήγε από κάτω. Βέβαια υπάρχει πάντα το ρητό ότι τίποτα δεν γίνεται τέλειο. Τα λάστιχα άπλωσαν. Τα είδαν από την άλλη μεριά, από μακριά που ήταν η σκοπή, πίσω από τα αυτοκίνητα. Αφού φύγαμε εμείς, ειδοποίησαν και βγάλαν τις βόμβες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, προφανώς είχαν ακούσει και το μήνυμα από ότι 3 βόμβες θα βάλει 20 Οκτώβρη και γυρόφεραν την περιοχή του Τρούμαν τα περιπολικά. Και είμαστε στις 1 και με χρόνο έκρηξης 1 και 30 κάτω από το άγαλμα του Τρούμαν, στη γωνία των οδών. Οι 4 και είμαστε υποχρεωμένοι να αποφασίσουμε αν θα γυρίσουμε πίσω και αν προλαβαίνουμε να γυρίσουμε πίσω να ξεσυναρμολογήσουμε τη βόμβα ή αν θα τη βάλουμε. Αποφασίσαμε να τη βάλουμε. Εκεί βρεθήκαμε προ μιας καταπληκτικής εκπλήξεως. Διαπιστώσαμε ότι οι 3 από τους 4 ήταν αδύνατον να φτάσουμε στο βάθρο, είμαστε κοντοί και οι 3, να φτάσουμε στο βάθρο να τοποθετήσουμε τη βόμβα ανάμεσα στα πόδια του Τρούμαν, όπως προέλαβε το σχέδιο. Και αναγκαστικά πιστρατεύσαμε τον ψηλό της. Της οργάνωσης και τον βάλαμε να βάλει τη βόμβα ανάμεσα στα σκέλια του Τρούμαν. Στις δικογραφίες, στο κατηγορητήριο της εποχής εκείνης υπάρχει πλήρης περιγραφή της δράσης των αγωνιστών ενάντια στη Χούντα.
τοποθέτηση βομβών, προκηρύξεις, οι κινήσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ περισσότερο όμως από τις βόμβες, τους κατήγορους στην εποχή εκείνη, ενδιαφέρει η ιδεολογική προέλευση των ανθρώπων αυτών. Πρόκειται, όπως λένε, για Έλληνες τυχοδιοκτικώς διαβιούντες εν τη αλλοδαπή, εμπνευστής των οποίων είναι ο θεωρητικός του αναρχισμού Ζαν Πολ Σάρτρ. Η Χούντα γνωρίζει καλά την εποχή εκείνη πως οι εκρήξεις του πνεύματος είναι πολύ πιο επικίνδυνες για αυτήν από την έκρηξη μερικών ορολογιακών μηχανισμών. Θέλαμε να τεινάξουμε τον υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Κατεχάκη. Πήγαμε λοιπόν στο ρέμα, ο Σαγιάς και εγώ. Κόψαμε τους φράχτες που ήταν σηματοπλέγματα, βάλαμε τη βόμβα κάτω από το σταθμό της ΔΕΗ και την ώρα που βγαίναμε από το ρέμα προς τη μεριά της Μεσογείων για να πάμε στο αυτοκίνητο μας περνούμενε ο Νίκος ο Χριστανθόπουλος, είδαμε έναν τύπο να γυροφαίνει, καταλάβαμε ότι αυτός δεν είχε καμία σχέση με την Περίπολο, διότι ούτε η ώρα ήταν και ήταν μόνος του και από την εμφάνισή του ήταν σαφές ότι δεν ήταν αστυνομικός. Ήταν ένα περιθωριακό στοιχείο, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Μείναμε εκεί με το γονατιστή με το Σαλιά, είδαμε ότι μας είδε και συζητήσαμε λίγο τι να κάνουμε, να τον πάρουμε, να τον τρομάξουμε και να του πούμε μην τυχόν και πεις τίποτα διότι αλλημονώσου, ξέρω, να τον φοβήσουμε ή να το αφήσουμε να περάσει έτσι το επεισόδιο. Δυστυχώς αφήσαμε να περάσει το επεισόδιο έτσι, δεν το αξιολογήσαμε όπως έπρεπε. Αυτός ήταν ένας, σύμφωνα με όσα μάθαμε αργότερα και από τους ίδιους τους αστυνομικούς, ήταν ένας, αυτό που λέμε ειδονοβλεψίας, ένας μπανιστηριτής, οι οποίοι αυτοί κατά κανόνα είναι και συνεργάτες της αστυνομίας, είδε σε ποιο αυτοκίνητο μπήκαμε, πήρε τον αριθμό από τις πινακίδες, τηλεφώνησε στην αστυνομία και έτσι βρήκαν την βόμβα και μας την νωρίς το πρωί στα σπίτια μας. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πραγματικά αντιμετώπισαν τις κατηγορίες χωρίς καμία διάθεση να να ανταλλάξουν το αντιστασιακό τους και αντιδικτατορικό τους φρόνημα με επιγική αντιμετώπιση. Αυτό που έγιναν οι δημοκρατικές αντιστασιακές οργανώσεις, αυτό που έγινε αργότερα η οργάνωση 20 Οκτώβρη, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η πεποίθηση νέων ανθρώπων που δεν είχαμε τίποτα από πίσω μας, ότι μπορούμε να πράξουμε. Επιμένω στο δεν είχαμε τίποτα από πίσω μας. Όταν βασάνιζαν τα παιδιά αργότερα στην ασφάλεια, τους χτυπάγαν και τους έλεγαν ποιοι είναι από πίσω. Και τα παιδιά λέγανε μα δεν είναι κανείς από πίσω. Και πιστεύω ότι ο βασανιστής τους δεν επίστευε κάτι τέτοιο. Το καιόμενο πουλί της Χούντας δεν κατάφερε τελικώς να αναγεννηθεί από τις στάχτες του. Χρειάστηκε ωστόσο να περάσουν 7 χρόνια. Όταν η δημοκρατία εμφανίστηκε και πάλι, είχε ακόμα τις πληγές που έκαναν μια Ελλάδα να ματώνει. Οι αντιδικτατορικές οργανώσεις αυτοδιαλύονται. Όχι όμως και τα φαντάσματα. Ούτε ένας από εμάς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του επαναστάτη χωρίς να είναι φυσικά και πολιτικά παρόν μέσα στους κοινωνικούς χώρους δουλειάς και ζωής. Όταν λέμε υπάρχουμε στους χώρους δουλειάς, εννοούμε σαν εργαζόμενοι και εμείς και όχι σαν επαγγελματίες, ιστρούκτορες, επαναστάτες και όχι φανταστικά σχήματα που λειτουργούν μόνο στο κεφάλι μας. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το κείμενο της διαλυτικής πράξης της 20 Οκτώβρη. Πολλοί αντιστασιακοί άρχισαν να εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Κάποιοι άλλοι όμως παρέμειναν στους φακέλους της ασφάλειας. Όταν εμφανίστηκε η τρομοκρατία, ονομάστηκαν τρομοκράτες. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά. Αρχίζει με την προσπάθεια ενοχοποίησης, αν θυμάμαι καλά, του Δημήτρη του Ψυχογιού. Μετά διαδέχθηκαν άλλοι. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι το μόνιμο. Απορώ όμως γιατί αυτή η αιμονή στην 20 Οκτώβρη σαν να βόλευε και σαν κάποιοι
να μην θέλαν να ψάξουν παρακάτω, ίσως διότι δεν θα πάω στα ακραία εκείνα συμπεράσματα του τύπου η τρομοκρατία ήταν προϊόν δράσης και σχεδιασμού μυστικών υπηρεσιών. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Όμως μπορεί σε κάποιους να βόλευε για ένα διάστημα η μη εξάρθρωση της τρομοκρατίας και έχουμε πρόσφατη συγκλονιστική για μένα μαρτυρία κάποιου πρέσβεως Ελληνοαμερικάνου, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών πρέσβεως, που έλεγε την κρίση του και την αφήνω έτσι, εκρεμή, ότι πιστεύω ότι βόλευε για ένα μεγάλο διάστημα κύκλους της CIA να μην εξαρθρωθεί η τρομοκρατία στην Ελλάδα. Η ζωή χρόνων μέχρι πρόσφατα είναι μια ζωή με παρέα, η οποία παρέα πολλές φορές είναι διακριτική, πολλές φορές είναι και αδιάκριτη. Σου δείχνουν την παρουσία τους σε διάφορες εκφράσεις της ζωής μας. Από ένα σημείο και ύστερα, αφού είχαμε κάνει κάποιες καταγγελίες στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης για τις παρακολουθήσεις αυτές, καταλάβαμε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Δεν ήταν φιλολογία. Ήταν η παρακολούθησή μου, τα παιδιά μου πήγαιναν Σαββατοκύριακο βόλτα και είχα 3 αυτοκίνητα από πίσω. Ήταν δολοφονική ενέδρα με αυτοκίνητα χωρίς έξω από το σπίτι μου στην Παρθενώνος, στην Ακρόπολη, επί Μπάλκου. Το 80, αμέσως μετά τη δολοφονία του Πέτρου και του Σταμούλη. Υπήρχε λίστα με υπόπτους τρομοκρατικής δράσης, αυτής του συνήθων υπόπτων υπερηβόητη, που σε αυτές τις λίστες ήταν ακόμα και αντιδικτακτορικά στελέχη, τα οποία είχαν πάρει ενεργό μέρος στην αντιδικτακτορική δράση και τη πολιτική τους και η ιδεολογική τους φυσιογνωμία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσε αυτή τη συμμετοχή σε αυτές τις λίστες. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο κατηγορούνταν ότι είχε μεταφέρει την προκήρυξη της 17 Νοέμβρη στη Λεμπρασιόν, είχε συλληφθεί, ήταν την εποχή της Χούντας, είχε βασανιστεί στο ΕΑΤΕΣΑ και μάλιστα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι η Χούντα, η ΚΙΠ τότε, του είχε προτείνει να δολοφονήσει τον Παπανδρέου. Να πάει στη Σουηδία να δολοφονήσει τον Παπανδρέου, να πάρει μέρος δηλαδή σε ένα σχέδιο το οποίο είχε επεξεργαστεί η Χούντα, ώστε να φανεί ότι η δολοφονία του Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν αποτέλεσμα των αντιθέσεων που υπήρχαν μέσα στις αντιδικτακτορικές οργανώσεις της εποχής. Παρά τα αυτά, αν και τα γνώριζαν όλα αυτά, το άτομο αυτό μέχρι προσφάτως ήταν ο υπαρχμόνα ύποπτος για την μεταφορά της προκήρυξης της Λιμπερασιόν. Υπενθυμίζω ότι εμείς εδώ είμαστε και αφού και σε αναφορές και καινούργιες αναφορές από ό,τι μαθαίνω κι εγώ εκ πληροφοριών δικών μου ακόμα θεωρούν τον εαυτόν μου ότι εγώ είμαι το πολιτικό κέλυφος κουκούλι, υπάρχει αυτή η έκφραση της 17 Νοέμβρη, και ότι διασυνδέω τους διάφορους μεταξύ τους και κάνω και δίνω και τους συντονίζω όλα αυτά τα μαγικά πράγματα, λες, άρα για να το πιστεύουν αυτό, άρα σε παρακολουθούν. Και είναι, έχει και τις οδυνηρές του πλευρές αυτό, αλλά έχει και τα ευτράπελά του. Κοιτάξτε, δεν είναι λίγες φορές που μετά από κάποιες πράξεις της 17 Νοέμβρη με παρακολουθούσαν. Και για μια μακρά πορεία, ακόμα θα τολμούσα να πω και σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτά μια αρρωστημένη λογική. Γι' αυτό και δεν συλλαμβανόταν ποτέ μέλη, δεν συνελήφθησαν μέλη της 17 Νοέμβρη. Μέσα στη Χούντα εμφανίστηκε κάποιος κοντός όμως, λέει έτσι, σφριγηλός κύριος, με σύλληξ, ο οποίος απεμόνωσε 3-4-5 αγωνιστές, επί Χούντας μιλάμε, στο εξωτερικό, και τους είπε να γίνουν συνεργάτες γιατί αλλιώς θα περνούσαν τα μύρια όσα οι οικογένειές τους και οι ίδιοι. Όταν αυτοί τον βρήσαν, αυτός τους είπε ψύχρεμα, κοίταξε, νομίζω χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο συνταγματάρχη ζώης ή κάτι τέτοιο. Κοίταξε να δεις, και κομμουνισμός να έρθει, εγώ θα διοικώ την Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο κύριος είχε δίκιο. Δεν πιστεύω ότι αυτός διοικεί την Ελλάδα και το υπογραμμίζω γιατί αλλιώς είναι παρεξηγήσιμο αυτό που είπα. Πιστεύω όμως ότι αρκετοί δεν συγχώρεσαν
σε αυτή την ομάδα των νέων ανθρώπων το ότι είχε τολμήσει από το τίποτε να κάνει αυτά που είχε κάνει. Αυτό το Fondation Hellenic, το ελληνικό ίδρυμα στο Παρίσι, είναι ένα καζάνι που βράζει. Εφηβικοί συναισθηματισμοί, πολιτικές αντιπαραθέσεις και βέβαια ιδεολογικές ζυμώσεις. Μερικές εκατοντάδες Έλληνες φοιτητές του Παρισιού ρίχνουν τη χούντα στα πολιτικά τους όνειρα, πολύ πριν πέσει η ίδια στην πραγματικότητα. Ανάμεσα στις αντιδικτατορικές οργανώσεις της εποχής είναι και μία μικρή συνωμοτική ομάδα που μάλλον δεν αριθμεί πάνω από 10 άτομα. Η 29η Μάη. Η ένοπλη πάλη την οποία επικαλείται δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την εποχή, όπως και οι μεγαλοστομίες ενός από τα μέλη της, το οποίο αυτό ανακηρύσσεται με την πρακτική του κυρίως σε ιδεολογικό και πολιτικό αρχηγό. Είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μέλη της οργάνωσης είναι Έλληνες φοιτητές που αργότερα θα διακριθούν με μια διαφορετική πορεία από αυτή του Γιωτόπουλου. Καθηγητές πανεπιστημίου, θεατρικοί συγγραφείς, ηθοποιοί. Μάλλον την βρήκα έτοιμη την οργάνωση, η οποία προφανώς είχε δημιουργηθεί στις 29 Μαΐου ή του 68 ή του 67. Αυτό δεν μπορώ να το... να είμαι βέβαιος. Και εντάχθηκα σε μια οργάνωση, θα έλεγα χάρης μάλιστα στην πειθό και στο δυναμισμό του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιο είναι το αντικείμενό της? Ο αντιδικτατορικός αγώνας. Όπως όλες οι οργανώσεις, είχε και αυτή τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, προπαγάνδα με κάθε τρόπο. Βέβαια, το θέμα είναι ότι εκτός από προπαγάνδα, προσπαθούσαν να βοηθήσουν ανθρώπους που κάνανε αγώνα στην Ελλάδα. Αλλά με πενιχρά αποτελέσματα, γιατί δεν ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Και συνεπώς το μόνο που απέμενε ήταν η προπαγάνδα. Η λέξη οργάνωση, ας πούμε, είναι εφημισμός, έτσι. Ήταν ένας μικρός πυρήνας 5-6 ατόμων. Δεν υπήρχε οργάνωση. Με την έννοια ότι η σκοπή αυτής της οργάνωσης ήταν αρκετά βίαιη και ανατρεπτική, με στόχο έναν ένοπλο αγώνα, ήταν αδύνατον η οργάνωση αυτή να έχει... να έχει σχέσεις και να θέλει τη διεύρυνσή της. Να έχει σχέσεις με άλλες οργανώσεις, με γενικότερους φορείς αντιστασιακούς. Οπότε είμαστε σε μια απομόνωση. Τόσο πολύ ώστε οι υπόλοιπες οργανώσεις, οι πιο μαζικές, κατά κάποιο τρόπο πιο μαζικές, να μας θεωρούν ανθρώπους που δεν ασχολούνται και αδιαφορούν. Όχι, δεν παρουσίαζε δράση. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Άλλωστε, από ό,τι φάνηκε κιόλας, δεν έγινε τίποτα μέσα από αυτή την οργάνωση. Ενδεχομένως θα γινόντουσαν συνεδριάσεις, θα βγαίνανε κείμενα. Ναι. Ο ρόλος του Γιωτόπουλου ήταν ισότιμος με τον άλλον μελών. Όμως ο Γιωτόπουλος ήταν, φαίνεται και όπως αποδείχθηκε, ένας επαγγελματίας. Επαναστάτης, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό θα το κρίνει η ιστορία, ήταν ένας επαγγελματίας, ο οποίος σκόπευε πολύ περισσότερο από όσο εμείς. Εμείς, ο απότερος σκοπός μας ήταν η πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Όταν τελείωσε αυτός ο σκοπός, η οργάνωση αυτή ήταν άνευ αντικειμένου πια, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Ο Γιωτόπουλος προφανώς συνέχισε. Εξάλλου ο Γιωτόπουλος από τη νεαρή του ηλικία και σε χρόνο που ακόμα δεν είχαμε κανένα λόγο να είμαστε συνωμότες, είχε φροντίσει να μας βάλει σε ένα συνωμοτικό κέλυφος. Παραδείγματος χάρη μας απένιμε ψευδόνυμα σε όλους. Που εκείνη την εποχή μας ήταν άχρηστα, γιατί μιλάω τώρα για τα πρώτα στάδια της οργάνωσης, όπου δεν είχαμε εκτεθεί σε καμία περίπτωση και πουθενά. Επίσης δεν γνωρίζαμε ποτέ τον τόπο κατοικίας του Γιωτόπουλου. Ερχόταν συνέχεια στα σπίτια μας, εκεί που συζητούσαμε, συνήθως σε ένα σπίτι, και εμείς δεν γνωρίζαμε πού μένει. Το θεωρούσαμε αυτονόητο, μπορεί εκείνη την εποχή να έμενε μακριά. Αλλά παρόλα αυτά ήταν αναδρομικά όταν το σκεφτόμαστε,
σημαίνει ότι ο Γιωτόπουλος έκανε ένα είδος προπόνησης για το μέλλον του. Τι ψευδόνιμο είχατε? Εγώ ίδιος. Εμένα με έλεγαν Αντώνη Δουρέκα. Γιατί? Γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ κωμικό. Εγώ τα έβλεπα πάντα τα πράγματα καλλιτεχνικά και με χιούμορ. Γιατί είχα ένα θείο ο οποίος ήταν... Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι θα ήταν της άκρας δεξιάς. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ ο ανιψιός του να φέρει το όνομά του. Γιωτόπουλος, τι ψευδόνιμο είχε? Θέμης. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν έχω καταλάβει να έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Ούτε το γεγονότα από το 68 τον θυμάμαι καθόλου εδώ πέρα. Τον ήξερα, αλλά πριν από το 68. Στη διάρκεια του Μαΐου του 68 δεν μπορώ να το θυμηθώ με τίποτα. Σε καμία στιγμή. Απολύτως. Ούτε στη Σορβόνη, ούτε εδώ πέρα στη συνελεύση. Δεν μπορώ να θυμηθώ πουθενά την παρουσία του. Αυτός που θυμάται καλά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παρότι δεν ανήκε στην οργάνωσή του, είναι ο καθηγητής Γερμίδης. Φίλος και συμπαραστάτης του στα φοιτητικά χρόνια της Γαλλίας, έγινε αργότερα στόχος σε μία από τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη. Σε ένα γλυκύτατο παιδί. Έτσι, εντυπωσιακό, μορφόπεδο, ψηλό, φωνακλάς, ευγενής, φτωχόπεδο τότε. Δεν είχε ακόμη βίλες. Συμπαθέστατο καθόλου. Στα γαλλικά υπάρχει μια έκφραση που λέγεται «ατασόν». Έτσι, σου δημιουργούσε μια τάση να συνδεθείς μαζί του. Και ταυτόχρονα και να τον προστατεύσεις, επειδή ήταν και λίγο μικρότερος από εμάς. Ήμασταν μαζί στην Επιτροπή, στο Κομιτέ της Διαχείρισης της Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Σπιτιού. Έκανε παρέα με εμάς, τους μεγαλύτερους. Με μένα ειδικά έκανε, θα έλεγα, λίγο περισσότερο παρέα, γιατί είχαμε αυτή την προσωπική φιλία, αλλά ταυτόχρονα είχε και ένα άλλο δικό του κόσμο, συνομήλικο, 2-3 παιδιά, με τους οποίους κλεινόταν στο δωμάτιο κυρίως του ενός. Τώρα μπορώ να πούμε και το όνομα του ενός, γιατί έχει ακουστεί, τώρα έχει κληθεί, ο Σκαρπαλέζος, ο οποίος ήταν μαθηματικός, σήμερα είναι καθηγητής στη Γαλλία. Αυτοί ήταν έτσι πολύ πολιτικοποιημένα άτομα, ήταν τροτσκιστές από τότε, μαοιστές τροτσκιστές. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ο Ανδρέας, είχε αφήσει και τον μπουσάκι και φορούσε και γυαλιά για να μοιάζει και τον Τρότσκι. Ο Μάης του 68, τα λατινοαμερικάνικα κινήματα, ίδια η μορφή και η δράση του Τσεγκεβάρα καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ελληνικού φοιτητικού κινήματος στο Παρίσι. Αυτό όμως που καθόρισε την πορεία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και της οργάνωσής του ήταν μια σύμπτωση. Το σπίτι των κουβανών φοιτητών στο Παρίσι ήταν απέναντι ακριβώς από το ελληνικό σπίτι, την ελληνική εστία. Έτσι γρήγορα οι ιδεολογικές επαφές έγιναν προσωπικές επαφές εμπιστευτικού τύπου, οι οποίες οδήγησαν σε ένα ταξίδι εκπαίδευσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και μελών της 29ης Μάη στην μακρινή Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Έπρεπε να εκπαιδεύσει κάποια άτομα, πάντα ελάχιστα άτομα. Όπως ξέρετε έχουν γίνει κάποια ταξίδια στην Κούβα κλπ. Διασυνδέσεις με άλλα επαναστατικά κινήματα, όχι του ελληνικού χώρου, Αλγερίες, Παλαιστίνες, τέτοια κινήματα. Δεν ήταν τότε η εποχή της τρομοκρατίας για να σκεφτούμε ότι πάνε για να εκπαιδευτούν. Πήγαιναν στην Κούβα γιατί η Κούβα ήταν ένα σύμβολο αντίστασης στην Αμερική, ένα σύμβολο των αριστερών, ας πούμε, και πήγαιναν και, να σας πω, και πολύ μη αριστεροί, αν τους έκαναν την πρόταση «Ελάτε και εσείς στην Κούβα», θα πήγαιναν. Δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο που σήμερα μας κάνει να αναλύουμε όλα κάτω από το τρομοκρατικό φάσμα. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Λοιπόν, το Παρίσι, εγώ για μένα προσωπικά, ναι, ήταν φυτώριο νέων πολιτικών ιδιών. Ένα θερμοκήπιο νέων πολιτικών ιδιών. Κάπως μπερδεμένων, κάπως ρομαντικών. Αλλά ήταν φυτώριο. Μέσα σε αυτό το φυτώριο υπήρξαν και διάφορες καταστάσεις που σήμερα τις λέμε τρομοκρατικές. Εγώ προσωπικά, καταδικάνοντας την τρομοκρατία, θα δίσταζα πολύ να χρησιμοποιήσω. Δεν μιλάω για το 17 Νοεμβρίου τώρα.
τον όρο τρομοκρατία, γιατί τα περικλίνονται πολλά μέσα αυτό το πράγμα και αυτό είναι πολύ εξοργιστικό σήμερα. Για όσον αφορά ότι δήθεν υπάρχει ένα φυτώριο τρομοκρατών, παλιών, παππούδων στη Γαλλία, είτε είναι αυτοί φοιτητές, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε δεν ξέρω τι. Αυτό δεν υπάρχει, το επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτό ίσως να συμφέρει ορισμένους. Ίσως ορισμένους για να πουλάνε διαστήματα για διαφημίσεις. Ένα από τους λόγους είναι αυτός. Ή γιατί δεν έχουν τι άλλο να πούνε. Αλλά η Γαλλία γενικά και ιδιαίτερα το Παρίσι, εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, επειδή τα έχω ζήσει καλά, και ας έρθει οποιοδήποτε, δεν ξέρω ποιος, που έχει βγει ήδη στην ελληνική τηλεόραση και έχει πει τα δικά του, να πει ότι εδώ στη Γαλλία, στο Παρίσι, μέσα στους δύο στο φοιτητικό και στον σύλλογο των εργαζομένων, υπήρχε φυτώριο τρομοκρατών. Αυτό είναι ψέμα. Εγώ νομίζω ότι οι βαθύτερες ρίζες ξεκινάνε από τον εμφύλιο πόλεμο. Γράφει ο ιστορικός ο Μαργαρίτης στο βιβλίο του, αφαιρώνω αυτό το βιβλίο, στα φαντάσματα των παιδικών μου χρόνων. Νομίζω ότι πολλοί από τις αριστερές οργανώσεις, παιδιά των αριστερίστικων οργανώσεων, ήταν θύματα αυτών των φαντασμάτων του εμφυλίου πολέμου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε τα δικά του φαντάσματα. Γιος ενός ηγέτη του τροτσκιστικού κινήματος, που κατηγορήθηκε για συμβιβασμό και προδοσία από την αριστερά, δημιουργούσε στη Γαλλία τις συνθήκες για έναν δικό του πόλεμο. Αυτόν στον οποίο μπορούσε να είναι νικητής. Η οργάνωση αυτή, αποδεδειγμένα συνωμοτική και λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, είχε πει σε μέλη, τα μέλη της που ζούσαν στην Ελλάδα, ότι σε περίπτωση σύλληψης κλπ. Προς αποφυγήν βασανισμού, προς αποφυγήν ακροτήτων, να προδοθούν κάποια ονόματα από το εξωτερικό και όχι οι άνθρωποι που ήταν στην Ελλάδα, οι οποίοι κινδύνευαν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό κιόλας βρέθηκε ο Γιωτόπουλος και εγώ να καταδικαζόμαστε ερήμην και άλλα δύο άτομα, τα οποία ζούσαμε στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο γλίτωσαν τα μέλη της οργάνωσης που ζούσαν στην Ελλάδα. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε με το ψευδώνυμο Ιατρόπουλος, Αλέξανδρος Ιατρόπουλος, που σημαίνει ότι αυτά που σας είπα και πριν, ότι είχε προετοιμαστεί ως συνωμότης. Κάτι που εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Εμείς καταδικαστήκαμε με τα ονόματά μας και ο Γιωτόπουλος με άλλο όνομα. Ο Γιωτόπουλος ήταν ένας φιέστατος τύπος, αλλά και αυτό αρχίζουμε πια να το συζητούμε. Γιατί ένας ευφυής τύπος με τέτοια πολιτική καλλιέργεια και όχι μόνο μια καλλιέργεια γενικότερης, είχε μια γενικότερη παιδεία και μια, θα έλεγα, μια φινέτσα, έτσι, που βεβαίως προδιδόταν μερικές φορές από έναν αυταρχισμό και από μια βιαιότητα, ήταν ένας κυκλοθυμικός χαρακτήρα. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν ένας άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου και ήθελε, όταν τα γεγονότα πια δεν τον ευνοούσαν, δηλαδή τελειώνει και ο Μάης του 68, τελειώνει και η ελληνική δικτατορία, τελειώνει και ο υπαρκτός σοσιαλισμός και μετά ο Γιωτόπουλος μένει σαν ένας δοκιμχωτικός ήρωας, ο οποίος κάπου πρέπει να διοχετεύσει τις γνώσεις, τις ικανότητές του κλπ. Οπότε κάνει ένα αποτυχημένο μόσχευμα. Ήταν ένα αποτυχημένο μόσχευμα σε έναν οργανισμό, μια νέα κοινωνία που δεν τον δέχτηκε. Δεν δέχτηκε το μόσχευμα. Ήταν ένας άνθρωπος ίσως πολύ εγωπαθής και ίσως πολύ ματαιόδοξος και ήθελε μόνος του να πάει κόντρα στην εποχή του και κόντρα στα δεδομένα, τα νέα δεδομένα της εποχής του. Ήταν η δράση για τη δράση. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να ήταν ήρωας χολιγουντιανής ταινίας. Κάτι το οποίο μισούσε. Τελικά ο Γιωτόπουλος έκανε αυτό που μισούσε. Εκεί κατέληξε, να κάνει αυτό που μισούσε. Μόνο που η ταινία του Γιωτόπουλου έχει πολύ αίμα. Όταν διαλύεται 29 Μάη, ο Γιωτόπουλος προσχώρησε στη ΛΕΑ, μια άλλη αντιδικτατορική οργάνωση. Όταν διαλύθηκε και η ΛΕΑ, μετά την πτώση της Χούντας, ο Γιωτόπουλος έφτιαξε το δικό του στρατό
και τον δικό του πόλεμο. Η ημερομηνία διάλυσης της 29ης Μάη είναι πριν από την ημερομηνία ίδρυσης της 20 Οκτώβρη. Άρα σύμπτωση αποκλείεται. Δεν υπήρξε σχέση με τον κύριο Γιωτόπουλο. Υπήρξε όμως αργότερα συνεργασία με την οργάνωση της ΛΕΑ, για την οποία πρέπει να πω ότι ξέρω μερικά στελέχη της, για τα οποία και έχω την καλύτερη δυνατή ιδέα. Επί χρόνια οι ιδιοκτικές αρχές παρακολουθούν τις κινήσεις των αγωνιστών κατά της Χούντας. Τους διαφεύγει όμως από ό,τι φαίνεται ο Γιωτόπουλος. Κι όμως η συνωμοτικότητά του δεν τον καλύπτει πλήρως. Όταν για παράδειγμα η 17 Νοέμβρη απείλησε με προκήρυξη τον κύριο Γερμίδη, ο ίδιος αναγνώρισε στο κείμενο τους παλιούς συγκατοίκους και συμφοιτητές. Όταν βγήκε η προκήρυξη και μη είχε φαρδιά πλατιά, και ήταν μια ουσιαστικά μια προκήρυξη εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί τότε είχα αρχίσει να ιδιωτικοποιώ σαν διοικητής Εθνικής Τράπεζας με μια ιδιωτικοποίηση τσιμεντοβιομηχανίας, έτσι, μετά το χάλιμα. Την είδα βέβαια και με άλλο μάτι και μία φορά τη διάβασα. Δύο-τρεις, όταν τέλειωσα τη σε βάθος ανάγνωση, βγήκα, άνοιξε το γραφείο μου και λέω στην διευθύντρα του γραφείου μου, την επικεφαλής γραμματείας που ήταν και αυτή, μια κυρία που με παρισινές καταβολές και αυτή και ο άντρας της, και της λέω, Αγγελική, Γάλλη είναι. Συντρόφια από τη Γαλλία θα είναι. Επομένως, εμένα δεν με αγγίζουν. Θα είναι οπωσδήποτε φιλαράκια. Διότι δεν θυμόμουν αν είχα κανένα εχθρό στο Παρίσι. Είχαμε αντιπαραθέσεις, είχαμε βρίσκες, αλλά εχθρότητες δεν είχαμε. Αυτό γιατί το έχετε πει. Διότι εκράβγαζε η προκήρυξη τη γαλλική κουλτούρα του συγγραφέα. Εκράβγαζε. Καταρχάς, ο τρόπος που το συνέγραψε ήταν σαν να έβλεπα ένα γραπτό ενός Γάλλου μου φοιτητού. Με το πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, συμπεράσματα. Ξέρετε, οι Γάλλοι έχουν αυτό που λένε το σχέδιο, ένα πλάνο καρτεσιανό. Le plan cartésien. Ήταν ένα πλάνο καρτεσιαν η προκήρυξη, αυτούσιο. Δεύτερον, όλες οι αναφορές σε διαφωτιστές, εγκυκλοπαιδιστές, αν ήταν άλλος, δεν θα έβαζε και από κάπου αλλού. Υπήρχαν πνεύματα και της ίδιας εποχής, και γερμανικά πνεύματα, και βρετανικά, και ιταλικά. Ήταν αποκλειστικά γαλλικές αναφορές. Και τρίτον, η γλώσσα αυτή, η αριστερίστικη του Παρισιού και τριτοκοσμική. Ήταν τότε η εποχή του, μόλις είχε αρχίσει να φουντώνει ο Σαμίρ Αμίν, η περιφέρεια, το κέντρο, η εκμετάλλευση των... όλη αυτή η γλώσσα ήταν παρισινής οικονομικής φιλολογίας. Και δηλαδή δεν χρειαζόταν να είσαι αναλυτής ούτε της ΚΙΠ, ούτε της ΕΙΠ, ούτε καμιάς υπηρεσίας για να πεις, κύριοι, ψάξτε τη Γαλλία για να τους βρείτε. Και με αυτή την πεποίθηση είχα πει και στις τότε αρχές, αλλά κυρίως στη συμμετέχητα, ότι ψάξτε στο Παρίσι, πώς είμαστε, 100, 150, φίλο φτερό θα μας κάνετε όλους. Θα βρείτε σίγουρα την προέλευση, από εκεί είναι. Ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Γιωτόπουλος έζησε στην Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω, με δύο ονόματα, μια πολύ ανοιχτή ζωή. Κοσμική σχεδόν. Τουλάχιστον κοσμικότερη από αυτή που ζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, να τον αδικώ, αλλά αυτά κατάλαβα από τις εφημερίδες. Απορώ λίγο πώς, εάν είχε όλη αυτή τη δράση που λένε, εάν είχε αυτά τα δύο ονόματα, δεν εντοπίστηκε πολύ γρηγορότερα, δεν ανακρίθηκε, δεν προβλήθηκε όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι το όνομά του στους υπόπτους. Μπορεί να είναι σύμπτωση. Δεν δέχομαι ότι μια ολόκληρη κοινωνία τον έκρυβε, γιατί έχει ακουστεί ένα τέτοιο χαζό πράγμα. Και μέσα στο νου μου περνάει λίγο, όχι συνωμοσίες και αυτά, αλλά ό,τι είπα προηγουμένως, ότι κάποιοι δεν ήθελαν να ψάξουν παρακάτω. Αν, επαναλαμβάνω, τα του κατηγορητηρίου αληθεύουν. Διότι και εγώ τα έχω μάθει μόνον από τις εφημερίδες. Αλλά με εκπλήσει. Ένας άνθρωπος με δύο ονόματα, απείραχτος δεκαετίες. Κοιτάξτε, παίχτηκε ένα παιχνίδι πολύ βρώμικο, αν θέλετε, να ταυτίσουν την τρομοκρατία με την αντίσταση και γενικότερα με την αριστερά.
Και δεν τελείωσε αυτό, δηλαδή αυτό το σενάριο παίζεται. Παίζεται το σενάριο αυτό και υπάρχουν κέντρα τα οποία θέλουν να δώσουν, να δώσουν αυτή την κατεύθυνση. Να συκοφαντήσουν το αριστερό κίνημα. Εγώ δεν ξέρω τα 30 χρόνια που πέρασε αυτός ο σήμερα φερόμενος ως εγκέφαλος 17 Νοεμβρίου ο Γιωτόπουλος, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε τις αντιδιατορικές οργανώσεις από τις οποίες πέρασε αν πέρασε, ούτε το Κολωνάκι και τους λειψούς εν γέννη, επειδή ο Γιωτόπουλος είναι αυτός που είναι. Το να προχωράς με βόμβες, μετά με ληστείες και μετά με δολοφονίες, παίζοντας περίεργα πολιτικά παιχνίδια ανάλογα με τη συγκυρία, αυτό δεν μπορεί να έχει σχέση με μια συγκεκριμένη αγωνιστική συμπεριφορά στα χρόνια της δικτατορίας. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie. Στο Παρίσι, όπου από ό,τι φαίνεται άνοιξε η πόρτα προς την ελληνική τρομοκρατία, βρέθηκε και το κλειδί για την αποκάλυψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους ανθρώπους του Παρισιού ήταν αυτός που με μια κατάθεσή του, ουσιαστικά συνεργασία, έδωσε τα πρώτα απτά στοιχεία για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Και βέβαια το όνομα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, από ό,τι ξέρω, οι διοκτικές αρχές είχαν κατορθώσει και είχαν πλησιάσει ένα άτομο, το οποίο τους είχε δώσει σημαντικά στοιχεία και για τη διακίνηση της προκήρυξης στη Λιμπερασιόν, αλλά και γενικότερα για τη διάθρωση της οργάνωσης σήμερα. Ήταν θέμα χρόνου η εξάθρωση της τρομοκρατίας. Βεβαίως αυτό είναι μία πλευρά, η πλευρά η επιχειρησιακή τρομποτίνα. Υπάρχουν όμως, το βασικό στοιχείο για μένα είναι το πολιτικό. Υπήρχε μία χρεοκοπία αυτή τη στιγμή, αυτής της μορφής πάλης. Στην Ελλάδα η τρομοκρατία με τη μορφή που είχε τηθεί πολιτικά δεν μπορούσε να προχωρήσει παραπάρα και ως εκ τούτου ήταν θέμα να πούμε χρόνου, ημερών ή εξάθρωσή της. Επίσης οι πιέσεις οι οποίες δέχονταν οι ελληνικές αρχές ήταν πολύ έντονες. Δεν μπορούσαμε για παράδειγμα να πάμε στους Ολυμπιακούς 2004 με ανοιχτό αυτό το μέτρο. Στο Παρίσι, Γάλλοι και Αμερικάνοι πράκτορες έψαχναν ως πέρυσι το μυστικό της Γαλλίας. Τον άνθρωπο που έδωσε στην Λιμπερασιόν την πρώτη προκήρυξη της 17 Νοέμβρη. Ένας πράκτορας με το όνομα Ρομπέρ πλησίασε για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους της Λιμπερασιόν. Οι πληροφορίες που διαβίβαζαν σε μένα ήταν πως μια Ελληνίδα φίλη του Ζαν Πολ Σάρτρ, γνωστή στη Γαλλία ως Λένη ή Ελένη, που ήταν φοιτήτρια στη Σορβόνη, μετέφερε το κείμενο αυτό στον Σάρτρ. Εγώ δεν τη γνώριζα, ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι, ούτε οι συνάδελφοι της Λιμπερασιόν. Αυτά τα στοιχεία τα έμαθα το 1997, όταν συνάντησα τον κύριο Ρομπέρ. Μου μίλησε για μια Ελληνίδα γραμματέα του Σάρτρ. Εγώ όμως δεν βρήκα τέτοια. Η γυναίκα για την οποία μιλούσαν ήταν μια νέα φοιτήτρια. Πολύ πριν από την έκρηξη στον Πειραιά, που τίναξε στον αέρα το οικοδόμημα της 17 Νοέμβρη, οι μυστικές υπηρεσίες αναζητούσαν κάποιον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σχεδόν αμέσως μετά τη δολοφονία του Σόντερς, Βρετανοί πράκτορες πλησίασαν τον κύκλο του Παρισιού. Αρχικώς εμφανίστηκαν ως επαγγελματίες που ζητούν κάποια συνεργασία. Λίγο αργότερα τους αποκάλυψαν την αλήθεια και ζήτησαν ευθέως τη συνεργασία τους. Με όντως προσεκτικό τρόπο είχα προσεγγιστεί από τις αγγλικές υπηρεσίες σε πολύ ευγενές και υψηλών επίπεδο και δεν με ανησυχεί αυτό, γιατί αυτή τη δουλειά τους κάνανε. Με ανησυχεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν στα χέρια τους αυτό για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως. Φακέλους με ανακρίσεις διαβασανιστήριων της Χούντας, φακέλους πλαστογραφημένους, το δηλωμένο ενδιαφέρον, να βρουν τους δολοφόνους του Σόντερς. Ρωτάγαν λοιπόν και το υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους καταρχήν ήταν αυτό που είχαν επί τόσες δεκαετίες δημοσιογράφοι και που προβαλότανε κάθε στιγμή. Ήρθανε οι Βρετανοί αρμόδιοι να μου ζητήσουν πληροφορίες για το Γιωτόπουλο. Τότε άρχισα να υποπτεύομαι ότι κάτι υπάρχει για το Γιωτόπουλο. Έγινε πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή πολύ πριν ο ελληνικός τύπος, πολύ πριν από οποιαδήποτε διαρροή στον ελληνικό τύπο
Εγώ γνώριζα πια συγκεκριμένα ότι ο Γιωτόπουλος είναι ο ηγέτης. Ήταν το μαύρο πρόβατο που κυνηγούσαν οι Άγγλοι. Πώς ήρθαν οι Άγγλοι, πώς μέσα σε τι κλίμα, ας πούμε. Απειλητικό. Καθόλου απειλητικό, με το πιο φιλικό. Οι Άγγλοι είναι δεξιοτέχνες και δάσκαλοι σε αυτό το... στη συλλογή πληροφοριών. Εμένα μου έστειλαν έναν άνθρωπο πολύ χαριτωμένο, ο οποίος ήξερε θαυμάσια ελληνικά, ο οποίος είχε πολύ χιούμορ, ο οποίος είχε διαβάσει όλα μου τα βιβλία, ήρθε προετοιμασμένος. Μάλιστα, υπήρχε και μια σύγχυση. Πίστευα ότι ήταν ανταποκριτής κάποιας εφημερίδας της Αγγλίας, τεχνοκρίτης ή κριτικός λογοτεχνίας, γιατί κατά σύμπτωση εκείνη την εποχή είχε εκδοθεί το βιβλίο μου στην αγγλική γλώσσα. Και άρχισε να μου μιλάει για το βιβλίο μου. Και η πρώτη μισή ώρα πέρασε με φιλολογική συζήτηση. Δηλαδή ήταν μια πολύ δεξιοτεχνική προσέγγιση. Και μετά αποκαλύπτεται αυτό. Άρχισε να βγάζει από την τσέπη του κάποιες φωτογραφίες, να μιλάει για κάποια γεγονότα για τα οποία αυτός ήξερε περισσότερα από μένα, γιατί όπως σας είπα, εγώ τα είχα αποθήσει στη μνήμη μου. Για μένα ήταν κάπως σκοτεινά και αυτός μου φώτισε μία περίοδο της νεότητάς μου που εγώ είχα σχεδόν λησμονήσει. Απάντησε στην απορία μου ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να είναι εκείνος. Βεβαίως δεν είχαν κανένα ίχνος του, δεν ξέρανε που βρίσκεται. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν να μου αποκάλυπτε και όλα του τα χαρτιά, έτσι. Είχε την τακτική του. Όπως ήταν δεξιοτέχνης στο να με πλησιάσει, ήταν και δεξιοτέχνης στο να μου αποκρύπτει πράγματα. Προφανώς δεν ήθελε να με εμπλέξει, αυτό είναι σίγουρο. Ήξερε ότι ήμουν ένας πολύ φίλος του Γιωτόπουλου και ενδεχομένως να είχα κάποια νεότερα του Γιωτόπουλου αυτές τις 3 δεκαετίες που εγώ πραγματικά δεν τον είχα δει. Το όνομα του Γιωτόπουλου, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης το ήξερε πριν έρθουν οι Άγγλοι στην Ελλάδα. Δηλαδή, πριν έρθει οι πράκτορες Scotland Yard και να λάβουν μέρος στις έρευνες, ο ίδιος γνώριζε την ταυτότητα του Γιωτόπουλου. Μετά από ένα ταξίδι το οποίο είχε κάνει στη Γαλλία, όπου οι γαλλικές υπηρεσίες του έδωσαν τα αρχεία της εποχής. Διότι ο Γιωτόπουλος ήταν καταζητούμενος και από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Εγώ θυμάμαι ακόμη τους Γάλλους αστυνομικούς που ερχόταν στις γενικές συνελεύσεις. Μάλιστα, ένας εξ αυτών ήρθε να με βρει όταν είχα γίνει πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ το 1993 για να μου πει: «Δεν με θυμάστε από τη Γενική Συνέλευση?» «Τι κάνεις?» του λέω. «Ναι, αμυδρά, είμαι ακόμη στο ελληνικό τμήμα». Μιλάμε για 30 χρόνια, 35 να είναι στο ελληνικό τμήμα. Και μας είχαν φακελωμένους όλους. Όλους, όλους. Γιατί δεν πήγαν από τότε να πουν φέρτε τους φακέλους? Η σύλληψη ενός ακόμη μέλους αντιδικτατορικής οργάνωσης ως ενεχόμενο στην τρομοκρατία, του Γιάννη Σερίφη, της 20ης Οκτώβρη, ενισχύει πάλι τις κατηγορίες για δεσμούς του αντιδικτατορικού αγώνα με την τρομοκρατία. Για τον κύριο Σερίφη, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ναι, ήτανε μέλος της αντίστασης, νομίζω πρώτα του ΠΑΚ, αν θυμάμαι καλά, και μετά τις 20 Οκτώβρη, μέχρι που έγινε η διάλυση. Δεν έχω επαφή με τον άνθρωπο αυτό επί πολύ καιρό, αλλά πρέπει να πω κάτι. Και αυτό το πράγμα δεν σημαίνει τίποτε παραπάνω από ό,τι λέω, γιατί δεν έχω επαφή και με πολλούς άλλους ανθρώπους. Πρέπει να πω όμως ότι το κατηγορητήριο που είδα, με πολύ ψυχρό μάτι, ακόμη και αν δεν ήταν παλιός σύντροφός μου επί δικτατορίας, με αφήνει κατάπληκτο. Το θεωρώ ένα διάτριτο κατηγορητήριο. Πώς είναι δυνατόν 30 χρόνια να τον ξέρουν, να τον παρακολουθούν, όπως παρακολουθούσαν και εμάς, νυχθημερών, και να μην έχουν βρει ένα σοβαρό στοιχείο δράσης? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ότι ουδέποτε έκανε τίποτα και η άλλη ερμηνεία είναι ότι είναι το παιδί φάντασμα. Επειδή όμως δεν είναι το παιδί φάντασμα, είναι ένας εργάτης συνδικαλιστής, οι άλλοι είναι σκευωροί και χαλκεύουν στοιχεία από θολές καταθέσεις υπόπτων. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί άλλοι φίλοι της εποχής εκείνης ξέρουνε πολλά. Δεν πήρανε το πιστόλι, αλλά ξέρανε ότι ο Γιωτόπουλος έφυγε, παραστράτησε, ας πούμε, ή οι άλλοι και πήραν το πιστόλι. Γιατί σιωπαίνουνε? Είναι η σιωπή, όπως είπα,
των ανάνδρων και των βλακών. Μία πολύ μικρή δημοσιογραφική έρευνα θα απεκάλυπτε ότι οι ίδιοι που επιδίδονται αυτό το διάστημα με την εξάρθρωση, την αποκάλυψη επιτέλους της 17 Νοέμβρη αυτών των άθλιων κουμπουροφόρων, λέω εγώ, οι ίδιοι που τώρα πρωτοστατούν στην τρομολαγνία και που θα ήθελαν πολύ περισσότερες συλλήψεις και σε ευρύτερο χώρο από αυτό που είχε, που έφτανε η εμβέλεια της 17 Νοέμβρη, είναι πρωτοστατούσαν αυτά τα 27 χρόνια και στον αποπροσανατολισμό και της κοινής γνώμης και των διοκτικών αρχών σε σχέση με το τι θα μπορούσε να είναι η 17 Νοέμβρη. Τα επόμενα χρόνια δυστυχώς η Ελλάδα θα ταλαιπωρηθεί όχι από την τρομοκρατία αλλά από τα σενάρια για αυτή. Οι άνθρωποι του Παρισιού και του αντιδικτατορικού αγώνα έρχονται ξανά στο προσκήνιο. Κάποιοι είναι υπουργοί, πανεπιστημιακοί, συγγραφείς. Και κάποιοι θα φορέσουν την κουκούλα του υπονοούμενου και θα τους κατηγορήσουν πως κατέχουν ένα μεγάλο μυστικό από την εποχή εκείνη ή μια μεγάλη πολιτική ευθύνη. Ίσως τελικώς το μεγάλο μυστικό να είναι ένα. Οι τρομοκράτες σήκωσαν τα όπλα γιατί δεν τους αφόπλησε όχι η αστυνομία, αλλά η κοινωνία μας. Εμείς οι ίδιοι. Καλό σας βράδυ.